σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Λοιπόν, κατηγορία Development. Καλησπέρα. Από το κλειστό Σονίκο που οι Inside Bilea υποδέχονται τους Ανατόλια Jazz. Ποιο είναι η νεανική ομάδα, η Inside, αλλά πιο έμπειρη, η Ανατόλια Jazz, και θα δούμε σίγουρα μια ωραία αναμέτρηση. Ξεκίνησε το match. Δύο ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για το καλύτερο, με τα μπλε η Inside Bilea, με τα άσπρα Move η Ανατόλια Jazz. Σουτ πάνω κάτω η μπάλα, θα πείτε το επιβιασμό στο νούμερο 8 και θα κάνει το πρώτο καλάθι. Πάρε βάλε. Από την Ανατόλια. Ο Δοντίδης. Έφυγε στον εμβιασμό και δεν το μετάνιωσε. Παίρνει το rebound η Ανατόλια. Εδώ υπάρχει και λίγο χρήση του ποδιού, δεν είναι κάτι διαιτητές. Στην επίθεση ξανά η Ανατόλια. Εδώ καλάθι και φάουλ. Σιδόπουλος, Κατσής, Γιαννικουρής, Κροκουμπάσης, Σαπουρίδης, Αρδίτζογλου, Τσάγκα, Μπαμπαράτσας και Κυριακασίδης για τους Inside Bilea. Αλεξάκης, Εφρεμίδης, Θατοτίδης, Χατζεμανουήλ, Βαφιάδης, Παρισάκης, Χατζεμανουήλ, Δημήτρης και Παράλαμπος, Χατζόπουλος και Αλεξιάδης, Σάβας. Η σύνδεση για τους Ανατόλια Jazz που έχουν πει πιο δυνατά, προηγούνται με 4. Εδώ όμως θα στοχίσουν, ε. Μπάλα για τους για τους Inside, οι οποίοι θα ψάξουν το πρώτο καλάθι. Δεν θα το βρουν όμως. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το match. Πιο νεανική Inside, πιο έμπειρη η Ανατόλιαν, οι οποίοι εδώ θέλουν να τρυπήσουν την άμυνα και να καταφέρουν. Έχουν ξεφύγει οι Ανατόλια Jazz, δεν έχουν βρει ακόμα σκορ. Η Σάιτ οδοτήθησε την μπάλα. Βρίσκει τον Παρισάκη, ο οποίος το έχει κάνει γαλλικό το όνομα, Παρί. Και κάνει το σκορ 0-8. Χωρίς σκορ ακόμα, 0-10. Time out για τις δύο ομάδες. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια του αγώνα. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι. 0-10, έχω πει πολύ δυνατή η Ανατόλιαν. Η Inside Bilea θα πρέπει να αντιδράσουν, να δω πρώτα καλά το χρόνο του καλάθι. Εδώ όμως κάνουν πάλι λάθος, θα φύγει στο συνδυασμό, το νούμερο 5, ο Φρεμίδης. Και θα σκοράρει. Δεν 12. Έξι και 37 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Το 0-13 η Inside Bilea πρέπει να βρουν καλάθι. Μέχρι στιγμής οι προσπάθειες τους είναι άστοχες.
Έμεινε ο χρόνος. Κάποιο goal foul, έσπασαν εδώ το ρόδι. Βήματα τελικά δόθηκαν. Οπότε θεωρείται μη γεννόμενο το καλάθι. Κανάει η Ανατολία στην επίθεση. Ωραία κίνηση από τον Δοντή, θα πάρει και το rebound, θα ευθοχίσει. Είναι 15. Οι Σάιπουλέα θα πρέπει να αντιδράσουν όσο μπορούν. Σάγκα με την μπάλα. Δεν μπορεί, θα πάει μέχρι μέσα. Τελειώνει ο χρόνος. Για τους πιλότες. Τρία. Έρασε ο... Καρακατσίδης. Ακόμα 5 λεπτά. Φάουλ που είναι διευθυντές. Σε βάρος τον Ανατόλια αυτή τη φορά. Με επίθεση για τους Inside Pilea, οι οποίοι θέλουν να βρουν την πρώτη τους επαφή με το καλάθι. Περνά την μπάλα μέσα στο καλάθι. Τελειώνει ο χρόνος. Κάνει φάουλ. Φλότερ εδώ από το νούμερο 1, παραλύω να φεκίσει, ο Σικόπουλος θα είναι. Λοιπόν, θέλουμε να βρει εύκοπο του. Αρουσάκη με την μπάλα. Ο Νίκος Μαρσάκης, πράξει εγώ. Επίσης ο Μπίζης σκοράρει, ναι, επίθεση για τους Ανατολιάν. Το σκέφτηκε και το βαλέ. Καλημέρα, πέντε, ο Θεμίρης να ήταν. Εδώ βολές για τους Ισάκ Πιλέα. Αλλαγή ο Θεοδόρης Αλεξάκης. Βολές για τους Ισάιτ Πιλέα. Πρώτη φορά που τράβει πολύ ώρα. Μειώνουν σε 1-18. Τα 4-5 προσπάθεια. Ο Μανουήλ Δημήτρη. Ίσα ήθελα να μειώσουν όσο γίνεται γιατί είναι πολύ πίσω. Λουκουρί πάει μέχρι μέσα. Παίρνει ξανά το φάουλ. Ακόμα 3.49. Πάμε, πέσε! Μπάλα για τους δύο συστησάει τον Σιγόπουλο, πάντα τη σεζόν για Ανατόλια. Εκεί. Δεν πάει μέχρι μέσα, χάσει την μπάλα από σωνά. Μπράβο,
επί αλλαγών 1-18. Με τη λήξη της πρώτης περίοδου. Νούμερο 79, ο Σοφοκλής Χατζόπουλος. Συνεφορά, δεν θα κατάφερε. Το προσωπεί τώρα, ξαναφέρει την μπάλα. Ωραίο καλάθι. Πρώτο εντός παιδιάς για τους φιλεώτες. 3-18, 3 λεπτά ακόμα. Για την πρώτη περίοδο. Ο Ντίδης θέλει να αποστάρει την αντιπαλό και να καταφέρει. Τρία 20. Σιδόπουλος. Χωρίς, ψάχνει κάποιο διάδρομο. Αυτό το σουτ. Το Ντίδης πάει με τη μέσα, λιώνει το σουτ του. Βολές. Και η δεύτερη είναι ο Σόφωμος, το rebound. Βγαίνει ο χρόνος και τη δεύτερα και τρία πόντων. Inside που λέει το rebound. Θέλει να τρέξουνε. Βγαίνει ξανά τον θυσιασμό, θα σκοράρει. Τρία 22, μπροστά η Ανατόλια, η οποία πήγαν πολύ δυνατά. Καλή άμυνα εδώ. Αλλά νομίζω ότι η διαφορά που έχω πάρει η Ανατόλια είναι πολύ μεγάλη. Πολύ πενιχρή η επίδοση επιθετικά των Ανατολίων. Σίγουρα δεν είναι περιχθή, τον Μιτσάιντ είναι περιχθή. Προμένου καλάθι. 1-14. Και 24 το σκορ. Το λεπτό της πρώτης περίοδου. Καλή άμυνα από τους Ανατόλια, θέλω να σκούσω τον διασμό. Μπάλα καταλήγει στο καλάθι. 88, τώρα είναι ο Σάββας Αλεξιάδης. Είναι πολύ γρήγορα στην επίθεση. Ανατόλια Τζάζ, αλλά το κάνει λάθος. Έχουμε μία επίθεση σίγουρα. 1,5. Τα δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Στο τρίο πόντο, όχι προς πίσω, Σιδόπουλος. Μια άστοχεία η Σάιτς, βουδιασμό, ο Αγωτίδης, το σκοράρι. 3-26, τελειώνει ο χρόνος. Περίοδο 3-26 μπροστά η Ανατόλια, σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, 3-28 για την ομάδα Ανατόλια Τζαζ. Το έχουν πει πολύ δυνατά.
και πολύ δύσκολα θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Είσαι inside όμως πρέπει να... Ανεβάσουν την... Απόδοση τους ευθετικά γιατί χάνουμε 23. Και φυσικά... Υπάρχει πολύ σκορός ακόμα, αλλά το 5-30 δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους Ανατόλιοι, οι οποίοι παίζουν πιο με στο μπάσκετ, η inside πιο νεανική. Θα πρέπει λίγο να βρουν περισσότερα εύστοχα σουτ. Έχει χρόνο, εδώ κάνει βήματα ο Σιδόπουλος. Στόχοι 42 για το ημίχρονο. Το 5-30 είναι απόλυτο φαβορί τους Ανατολιάν, οι οποίοι είναι σε μια μορφή άτυπης ζώνης. Ο Σιδόπουλος προσποιείται. Παίρνει πολλές προσπάθειες, αλλά είναι αρκετά άστοχος. Οπότε βγαίνουν σε εκδιασμού συνέχεια οι Ανατόλιαν, εδώ με τον Χατζημανούλη Δημήτρη, το λεγόμενο top όπως είναι το παρατσούκλι του. Θα σκοράρει ο Αλα James Worthy, νούμερο 44. Οι Ανατόλιαν Τζάζι, οι οποίοι προηγούνται με 27, ξανά το νούμερο 44 να πηγήσει εδώ. Έρχεται στα τρέιλ το νούμερο 5. 46. Time out ή αλλαγές. Αλλαγές. Time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. Ο Λίξ time out, 5-34 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει νομίζω θέμα για το οποίο είναι νικητή, σε όσο και αν είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πολύ πενιχρή εξαιρετικά. Είναι και πολύ άστοχη, εδώ αυτό έχει το νούμερο 15, ο Παπαράτσας. Αλλά υπάρχει πολύ δρόμος ακόμα και σίγουρα. Οι πιο νεαροί παίκτες θα προσπαθήσουν να μειώσουν το σκορ. Που πάω το ποδό Σαπουρίδη. Αρκετά ψηλά τα κορμιά. Να πάρουν πόντους και από την περιφέρεια και από τους υψηλούς υψηλούς που σκύνται ωραία. Παραλίγο να κάνει βήματα, το σώζει τελευταία στιγμή. Το νούμερο 16 θα κάνει τρίποντο, είναι άστοχος. Ήταν ο Σαπουρίδης. Οι Ανατόλιοι πήραν ένα εύκολο rebound και θα τρέξουν τον διασμό. Δεν υπάρχουν βήματα. Φάουλ, εμβιετήτες, τέλος πάντων. Ό,τι που είναι η ρέφερη. Ακόμα 6-39 για το ημιχρονό, 5-36. Το σκορ θα ανανεώσουν η Ανατόλια Τζαζ με το 15 το Χατζή Εμμανουήλ Μπάμπη, ο οποίος αποτελεί μία από τις επιθετικές εκμέσεις της ομάδας. Σήμερα σαφώς δεν χρειάζεται να πει στον βασική. Το 5-36 δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στους Τζαζ. Μπράβο!
υπάρχει λήξη επίθεσης. Δεν είδα το χρόνο η side player. Κατέχει 49 για την πρώτη περίοδο, για τη δεύτερη περίοδο, με συγχωρείτε. Ροντίδης, ο οποίος πήρε κάποιες ανάσες στη ζώνη side για να περιορίσουν τα ελεύθερα σουτ. Από την άμυνα θα βρουν ενέργεια, αλλά πρέπει να πάρουν και τα rebound και θα το χάσουνε. Πάω, σε καθαρό, ψηλά τον Χατζη Εμμανουήλ Παπί, ο οποίος ελήφθηκε και θα έχει δικαίωμα βολών. Φάουλ για τους Ιτσάι, οι οποίοι τους σκοράνε μόλις 5 πόντους. 5-38. Άστοχο το τρίποντο. Ωραία baseball πάσα για τους Ανατόλια Τζαζ. Κόβεται ψηλά ο Θοδωρής Αλεξάκης, μας μίλησε νωρίτερα για τον αγώνα. Οι side πλέα θέλουν να μειώσουν. Ωραία πάση, αλλά είναι άστοχη. 4-47. Ωραία κίνηση από τον Αλεξάκη, είναι άστοχος, μακέ τον ριπάου, μακρινό από τον Εφρεμίδη. Χάτζη για τρίποντο, άστοχος. Μπάμπης Χατζη Εμμανουήλ και Δημήτρης Χατζη Εμμανουήλ. Καλάθι, ύστερα από ώρα για το Seaside Πηλέα. Τσάι 38. Τώρα παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα για τις δύο ομάδες. 4 λεπτά, εδώ κόβεται ο Λάβος στα Χατζη Εμμανουήλ. Ο Χαράλαμπος Χατζη Εμμανουήλ, συγχωρείτε. Δίνουν κάτι διαιτητές. Διαμαρτύρουν την Σαν Φιλέα. Στην Καλάθι στην άλλη μεριά για τους Τζαζ. Πήγαν το σκορ 7-40. Για τους Ανατόλια Τζαζ, οι οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει από νωρίς την υπόθεση νίκη. Σε ζώνη εδώ θέλησαν να κλέψουν με τον Παράτσα, με άστοχη Ανατόλια. Νούμερο 15, ο Παράτσας που σπίγεται Στόπουλος από τα 9 μέτρα. Δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Κοντίδης, βγάζει έξω. Λάμπος θα χάζει με την μπάλα. Άστοχη, ξανά όμως για τον Τζαζ. Λέω για τους... Η side πηλέα οι διαιτητές. Είναι και ο Αρχιτσοκλού στον βασικό κορμό. Αλλαγή.
αλλαγές για κάποιους παίχτες. Δεν υπάρχει λόγο να πιεστούν. Η Ανατολία Τζάζι, οι οποίοι έχουν μπει πολύ δυνατά από νωρίς. Εδώ τελείωσε και η Σάιτ, αλλά προσκοράρουν ενώ είναι βελτιωμένοι σχετικά. Και 20. 15. Το Παράτσος θέλησε να σκοράρει, αλλά δεν βγήκε στο ποδοσού του. 2 λεπτά για τον ημίχρονο. Νέο καλάθι για τον Ανατόλια Τζαζ. Με τον Χατζόπουλο Σοφοκλή, το νούμερο 79. Σκορ πλέον έχει πάει στους 35, καλάθι για τον Παπαράτσες από ώρα για τους ΣΑΕΚ. Λέα, οι οποίοι μειώνουν σε 9.42. Φάουλ για τους Ανατόλια. Ακόμα 1,5 λεπτό. Προσποιείται το νούμερο 16 ο Σαπουρίδης. Αλλά είναι ξανά για τους Ισάιτ, οι οποίοι έχουν 14 δεύτερο λεπτά. Σίγουρα να βγάλουν περισσότερο πάθος στους Ισάιτ. Πιλέα είναι και 13 για το ημίχρονο. Εδώ η μπάλα βγαίνει εκτός. Λέμε οι διαιτητές, δεν υπάρχει φάουλ. Πριν από το για τους Σαπουρίδη, είναι άνθρωπος. Εδώ την μπάλα η Τζαζ, τελειώνει ο χρόνος όμως, 12 δεύτερα. Καλή άμυνα εδώ του Σάιτ Πιλέα. Το οποίο τουλάχιστον αυτά που διψήφιο αριθμό. Το Παράτσος βλέπει το νούμερο 91. Μαζί στο που ήταν, στο εμβιασμό ο Χάτσι. Τελειώνει ωραία την φάση και το σκορ γίνεται 9.44. Μία επίθεση για τους Σάιτ. 14 δεύτερα για να τελειώσει το ημίχρονο. Αρδίτσογλου στο δεύτερα, σου τρία πόντων από το 7. Τον Τζάνκα θα στοχίσει. Πρώτο ημίχρονο, 9.44 μπροστά η Ανατόλια Τζαζ. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. 9.44 η Ανατόλια Τζαζ στην επίθεση. Σαφώς έχουν ξεχωρίσει από πολύ νωρίς. Με τους 44 σκότους που πετύχει στο ημίχρονο, μόλις 9 σκότους αυτοί. Ανανεώνουν και την επίθεση. Δεν έδειξαν καλή άμυνα όμως οι Σάιτ Πιλέα που θα επιχειρήσουν να μειώσουν. Σιδόπουλος. Βγάζουν καλύτερες επιθέσεις οι Σάιτ Πιλέα, αλλά είναι άσπεκτοι. Σίγουρα η Ανατόλια είναι πιο αποτελεσματική και το κάνουμε εδώ με πρωτεύοντα εφηβιασμό. Μια 46, Σιδόπουλος πάει σε ένα δύσκολο
Πάσιμο θα σώσει την μπάλα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα η νέα επίθεση. Ανάφερε στο διασμό για να μπρώνει Αστάζη, οι οποίοι παρά το πιο γυρασμένο μέσο όρο ηλικίας βγάζουν περισσότερη ενέργεια. Οδηγούνται μέχρι 39. 8,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Μπάλα ξανά για το πίστα η Πηλαιά. Υπάρχει φάουλ. Το πρώτο στην τρίτη περίοδο. Τριών πόντων για τους Σάιντ, οι οποίοι έχουν κολλημένους σε 9. Θέλω να πιάσω το ψήφιο αριθμό πόντων. Αλεξάκη προστατεύει την μπάλα. Μπάμπης Χατζή. Αλεξάκη σου δύο σε 3 πόντων, καμπλό. Θεωρείς Αλεξάκης, γιατί υπάρχει και ο Σάββας Αλεξιάδης. Σόνι και έχει μια πτώση ο παίκτης του 44 ο Τόπς. Να πονάει όμως, οπότε είναι καλό να είναι να έχει έπεσε λίγο άτσαλα. Πήρουμε να μην έχει κάτι. Ο Δημήτρης Χατζή Εμμανουήλ. Είχαμε νωρίτερα για φάγος στην έλευση του Λουγκέ. Πάντοτε χρειάζεται είναι η έλευση. Ξανά η... Πολύ αυτά στην επίθεση. Inside πρέπει να τρέψει περισσότερο. Είναι άστοιχη όμως και παραμένει στους 11. 11-51 το σκορ. 6-35. Το δίσκο πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλά, θα πάρει το φάουλ. Είναι 42 η διαφορά. Είναι 53. 6-30 για την... Λήξη της τρίτης περίοδου. Γιάννη Κούρης. Θα κάνει κάποιο διάδρομο. Βλέπει το Σιδόπουλο, θα πάρει το τρίποντο. Καλάθι. Ωραίο, καλάθι. 14-53. Θεωτό. Θα χάσει την μπάλα, αλλά είναι ξανά για τους Ανατόλια Τζαζ. Οι οποίοι προηγήθηκαν από πολύ νωρίς και έχουν κλειδώσει τη μυκή. 32 θα πάρει το σούτ, είναι άτυπος. Λίγος Παρισάκης. Ίσαν τη Λέα, οι οποίοι φτάνουν 16 πόντους. Έχουν να είναι πιο αποτελεσματικοί. Όσο περνάει η ώρα. Μισή λεπτά για την τρίτη περίοδο, 16-53. Τρίπο εδώ για τους Σάιντ, ένα airball. Δεν έχω λόγο να βιαστούν οι Τζαζ, οι οποίοι θα πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση.
Αφού ο Χάτζη θα πάρει τον πάτο στο Δόπουλο, θα κατεβάσει και την μπάλα. Το νούμερο 1. Θα κάνει κάποιο διάδρομο για Νικούρη, όπω πείτε. Σε ζώνη η Ανατόλια. Νούμερο 15 που παρατσάει, θα κάνει το σουτ. Είναι άστοχο. 4 και 45 για την λήξη του περίοδου. 16-53 το σκορ. Στο Χρήστο Σόνικ. Και θα πάρει το τρίπο του, αλλά δεν είναι άστοχος. Ψηλά η Σάιζ, θέλουμε να τρέξουμε. Είναι το Μπαρατσάς που γίνεται. Τελειώνει η επίθεση, καλά πει. Το 53 4 λεπτά, Εφερνίδης. Θα δώσει τον Παρισάκη, άστοχος. Θα ανανεώσουν όμως. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Ένα δύο τα φάουλ. Είναι 35 διαφορά, εδώ θα αρχίσει όμως η Sky Player. 20-53 όσο περνάει η ώρα, είναι πιο εύστοχη, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν αυτό το τεσσαβατά και είναι μεγάλη διαφορά. Και 23 για την λήξη της περίοδου, ο Δόπουλος. Θα βγει κάποιο συμπαίκτη του, το νούμερο 7 ήταν ο Τάγκα, αλλά δεν θα βγει κάποιο σκορ. Φάουλ, κάνει ο Σουδόπουλος, έξυπνο. Έχουν να δώσουν άλλο και οι δύο ομάδες, 2-2. Φάουλ. Εδώ πήγε να παίξει με πλάτη ο Αλεξάκης, αλλά δεν τα καταφέρει. Η γωνία, έχει και εργοπορημένα το δώσανε. Άστοχος, εδώ ο Γιανικούρης ήταν άστοχος. Πολύ ήρεμο παιχνίδι. 20-50, 5-21-55. Όχι, 20-55. 21. Στο τριών πόντο. Έφυγε. Άμα δίνει μπάλα. Βοηθάει και την εξέλιξη της φάσης. Χάτζη ήταν. Για αυτόν εδώ οι inside του Λέα δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Βγάζει στην επίθεση, θα χάσει για την μπάλα. Και τα γρήγορο ρυθμό. Άστο εκεί η inside του Λέα, δύο παίκτες. Βγάζει στην καθμένη, καλάθι. Εδώ τώρα το Σιδόπουλο, αλλά δεν τον βοηθάει η κατάρτιση πάλι. 1-45. Το Τίτης πάει μέχρι μέσα. Μαρία, μία εδώ. Πάλα
ξανά για το Σάι. Σόνικ. Έχει προκυκλωτσίνει αυτήν την αναμέτρηση. Ξανά το εκβιασμό η Τζαζ. Έχει βγάλει πολύ ενέργεια, είναι πολύ τρέξιμο. Σε αντίθεση με τους Ιτσάιντ που είναι πιο νεανικοί, τους περίμενα πιο ενεργητικούς, αλλά το 22-60 δείχνει απόλυτα την διαφορά να μας πούμε ομάδες. Παρ' όλα αυτά και οι δύο ομάδες κάνουν την προσπάθειά τους. Έχει μόνο σημασία η νίκη. Όσο περνάει η ώρα, θα ξεκαθαρίζει και ο σκορ. 22-62. Τζάζ συνεχίζει να παίζει καλή άμυνα, αλλά εδώ στην side πηλέα θα διορθώσει το λάθος. Βάζει τη συνεχίδητα. 40 δεύτερα για τη λήξη τρίτης περίοδου. Μπορείς ήταν αυτός που αστόχησε. Αλεξάκης θέλει να φύγει. Αφιασμό. Μια προσπάθεια άστοχος. Πάρει το rebound, κόβεται. 5 δευτερά, θέλουν να τρέξουν οι Σάιντ. Πάνω στον ενδιασμό Σιδόπουλος, ωραία συνεργασία. Καλάθι. 15 δευτερά για τους Τζαζ. Οι οποίοι θα έχουν 10 δευτερών στον ενδιασμό τώρα. 6 δευτερά. Κύπριο πόντων, αστοχό. 62 σε λίγο και πάλι μαζί. Το τελευταίο δεκάλεπτο. Η site λέει στην επίθεση. Κάνουν με 38 πόντους, κάνουν λάθος εδώ. Μετά πλέει η site λέει με τα άσπρα μόβ. Στα χρώματα των Lakers, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Οι Jazz οι οποίοι θα πάρουν μια εύκολη νίκη. Ο Τόφα ξεκινάει τον ρομαντισμό του και θα σκοράρει. Κάνει τη σχετική κίνηση με τα γυαλιά. Τα γυαλιά αυτά τα οποία πρώτος γεννίασε, καθιέρωσε ο James Worthy. Ωραία baseball πάσα, τρεφεμίδι. Θα χάσει. Το λέει άπαρα, θα χάσει μια ωραία πάση. Στόπλους σούτριων πόντων, θα πάρει το rebound ο Δημήτρης Χάτζη Εμμανουήλ. Ο Σόφτ έχουν το να χάσει την επίθεση. Πάρει ο Παρισάκης, θα αφεντήσει. Συλλέα η Σάιτ Μιλέα, οι οποίοι θέλουν να κατεβάσουν όσο μπορούν τη διαφορά. Ωραία κίνηση από τον Γιάννη Κουρίκη, καλά πει. 26-64. Οι οποίοι πήραν από πολύ νωρίς το προβάδισμα και δυσκολεύτηκαν σε κανένα σημείο. Το λεπτά για την ελληνική του αγωνά. Ο Νικόλης πάει μέχρι μέσα και μείνει ο Παλαμσού, το σκοράρει. Να δημιουργήσε. Είναι ένα ελληνική του αγώνα. Εδώ υπάρχει ένα κόψιμο. Σιδόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Δύο ομάδες παίζουν πιο ελεύθερο μπάσκετ. Από τη στιγμή που τα πάντα έχουν κρυφτεί. Και καλά κάνουν. Ως φάουλ μέχρι τώρα. Το καλή άμυνα από τους Southside πηλέα θα κλέψουν. Θα έχουν περισσότερο σκοράρισμα. Σιδόπουλος θα στοχίσει. Θα πάρει το rebound, θα στοχίσει με τα μπλοκ. 32-64, που έχει διαφορά λίγο, θα παραμένει ψηλή για τους Ανατόλιαν Τζαζ, οι οποίοι αντιπαρέταξαν την εμπειρία τους και με πολλά γρήγορα καλά και καλή άμυνα, θα πάρουν μια μεγάλη διαφορά.
είπαμε. Θα το διχρώσουμε το κισόγιο. Οι οποίοι εδώ χάνουν προσωρινά την μπάλα, την προστατεύουν. Τα λεπτά ακόμα για το τέλος, για το τέλος του αγώνα. Έκανε ένα δύσκολο σούτ ο Αλεξιάδης Σάββας. Το νούμερο 88, εδώ θα κλείσει την ευκαιρία. Η επίθεση inside του Λέα είναι άπεκτη. Μειώσουν όμως, 34-64, θα κλέψουμε κιόλας, αλλά υπάρχει και έχουμε time out, το οποίο καλούν η Ανατόλια. Σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα 6,5 λεπτά περίπου. Οι site που λέει παλεύουν για το γόητρό του, μειώνουν όσο μπορούν. Αποφασισμένοι οι Τσάρλς, λίγο ίσως επαναπαύθηκαν το προβάδισμα που έχουν, αλλά παραμένουν οι οδηγοί στη νίκη. Εδώ ο Ντοκ Αντιεμμανουήλ Δημήτρη θα πάρει το σουτάκι μας στα 4-5 πρώτα σκοράρι. Σε ζώνη οι Τσάρλς, οι οποίοι θα τρέξουν τα μηνά τους. Δεν θέλουν να χάσουν διαφορά, πιέζουν οι site όσο μπορούν. Ροτίδης, αρχή φάουλ. Το πρώτο ύστερα από 5 λεπτά περίπου. Σου δύο πόντες για το χάτσι άσχο. Το δίστα να νεώσει. Αυτό είναι την μπάλα. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Φάουλ. Πάνω στον Εφημίδη. Ανανέωσε ξανά. Μιλάω. Πέντε και 13, 36, 66. Στα δεύτερα. Πέντε λεπτά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Με το χρόνο. 4.58 για τη λήξη της τελευταίας περίοδου. 40 πόντους είχαν φτάσει να προηγούνται η Ανατόλια. Αλλά τώρα οι site πιλέα κάνουν μια μικρή αντεπίθεση, αν μπορεί να υποθεί αυτό. Μικρό πόντο για το site. Οι Ανατόλιαν οι οποίοι έχουν πάρει τη διαφορά. Αλλά δεν θέλω να χάσουμε. Όμως είναι αρκετά στην τελευταία περίοδο, αυτός ο εκβιασμός. Η Σάιτ εδώ στα Πουρίδη θα χάσει ένα δικό του καλάτι, παρ' όλα αυτά. Ήταν ωραίος ο εκβιασμός. 4-22, το τότε ρωτήσεις μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως. Θα κλέψει ο Εφρεμίδης, γύρισε ωραία. Στην άμυνα και διάβασε τη σκέψη του αντιπάλου. Του Τσάβολ εδώ, να δούμε τι θα δείξει το βελάκι. Πάλα είναι ξανά για τους Τζαζ, 4 λεπτά και 2 δεύτερα. Σόνι Καρίνα, development κατηγορία. Ένα ακόμα παιχνίδι σε πλήρη εξέλιξη όλες τις κατηγορίες. Ακόμα 4 λεπτά για το δείξει το αγώνα. Με μπάουτ για τους βλέπεις inside Πηλέας.
που ήθελα να πω στον διασμό, αλλά ο Δοντίδης θα δει την πορεία του μπάλας και θα κλέψει. Ωραίο, 1-2 και καλά του υπάρχει φάουλ. Για τους Ανατόλια Τζαζ, οι οποίοι θα έχουν αλλαγές. Ακόμα 3.45 για τη λήξη. Υπάρχει λόγος πίεσης άλλωστε, είναι και ξεκαθαρίσει και πολύ ώρα. Ο οποίος θέλει το φως, 36-6, Σιδοπουλός, 3-37, πάρει το τρίποντο, θέλει άστοχος όμως. Οι Ανατόλια Τζαζ θα πάρουν μια εύκολη νίκη για την development. Καλή άμυνα εδώ προσωρινά για τους Ισάιρ, μόλις 6 δεύτερα. Τρία λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης, τελειώνει ο χρόνος. Μια δεύτερα, ωραία κίνηση από το Σοφ, δεν μπορούσε όμως να ξεκινήσει. Οι Ισάιρ οι οποίοι τρέχουν μέχρι μέσα. Είναι άστοχη όμως, 2-57, πάνω κάτω η μπάλα. Κίνησε σχετικά γρήγορη η τελευταία περίοδος, γρήγορα. Οι ομάδες να προτιμούν τις γρήγορες και τις μεγάλες επιθέσεις. Με τη ρίτη την κατοχή ο Παρατσάς θα προσπαθήσει να ευστοχίσει, αλλά δεν θα καταφέρνει. 2-33. Ο Δοντίδης προτιμάει να δώσει πάσα, ωραίο σπάσιμο από τον Χαρισάκη, αλλά ήταν άνθρωπος. Δύο λεπτά ακόμα για να δούμε πώς θα είναι το τελικό σκορ. 36-66, Ανατόλια Τζαζ θα πάρουν μια εύκολη νίκη. Ο Ντοκ με το 44 θα προσπαθήσει να επεκτήσει. Πάρε το ριμπάου, θα κάνει γελιά στο κύριο σπίτι, δεν μπόρεσε, αλλά το πάλεψε. Σιδόπουλος θα δώσει κάποιο παίκτη του για να πάρει το σουτ και να επεκτήσει. Ωραίο καλάθι. Ακόμα 90 δεύτερα στην επίθεση Ανατόλια Τζαζ. 5 δεύτερα θα παίξουν καλή άμυνα οι Ισάι. Θέλω να κατεβάσουν τη διαφορά. Θα το κάνουμε. 40-66, έχει φτάσει στους 40. Παρέμεις 26. Ποντίζει με την μπάλα. Ακόμα 35 δεύτερα. Απάντα από κουτί. Δεν ξέρω αν θα γίνει επίθεση. 40-68. Νομίζω ότι
θα γίνει επίθεση. Ένα άτομο play, θα πετάξει την μπάλα ο Τέο Φρεμίδης. Θα κάνει τελικά 40-71. Τελειώνει το παιχνίδι. Δίκαιη και εύκολη νίκη των Ανατόλια Τζαζ κοντρά στους 40-68, 40-71. Τέλος πάντων, λίγη το παιχνίδι.